Και να πάμε να καλησπερίσουμε το Γιάννη Γιαννιώτα, να το βάλουμε στην παρέα μας, να μιλήσουμε για εθνική, να μιλήσουμε για Άρη, να μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Γιάννη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Ο Έλληνας δεν είναι έτσι. Δηλαδή, στον Έλληνα η κριτική γίνεται πολύ πιο εύκολα και στον προπονητή και στον παίχτη. Και εσύ το ξέρεις, νομίζω. Καλά, σίγουρα. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως από τους ξένους περιμένεις έχει μεγαλύτερες προσδοκίες, νομίζω. Ναι. Και ίσως τον Έλληνα, γενικά ποδοσφαιριστή, προπονητή κτλ., κρίνεται πολύ, πολύ πιο γρήγορα και με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια. Και οι ξένοι όμως που έχουν κάτσει καιρό δεν έχουν γλιτώσει. Δηλαδή, αν ένας ξένος κάτσει ένα, δύο, τρία χρόνια, μετά αρχίζει. Εκεί ναι, εντάξει, θα γίνει και αυτό. Κοιτάξτε, τώρα στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι κανένας δεν έχει μεγάλη υπομονή. Άλλωστε, το βλέπουμε και σε μεγάλους ποδοσφαιριστές και σε μεγάλους προπονητές ότι μπορεί να κερδίσουν τα πάντα και ξαφνικά από μια Κυριακή σε την άλλη να αλλάξουν δραματικά τα γεγονότα. Και είναι αυτό που είπε. Εγώ θα πιαστώ τη λέξη που είπες, Γιάννη, ότι δεν υπάρχει υπομονή και νομίζω ότι είναι θέμα κόσμου, είναι θέμα παραγόντων, είναι θέμα όλων όσων βρίσκονται γύρω από το προϊόν. Και στο ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις παίξει και σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Νοοτροπία, θα έλεγα καλύτερα. Και νοοτροπία, ναι. Καλύτερη λέξη. Ακριβώς αυτό νομίζω. Καλύτερη λέξη. Και εσύ, επειδή έχεις παίξει και σε μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Άρης, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι η ΑΕΚ, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ειδικά σε αυτές τις ομάδες, η υπομονή δεν είναι λέξη που τη δέχεται εύκολα ο κόσμος. Δεν είναι συνοτροπία του τόσο πολύ. Δεν είναι όμως, Γιάννη, και ελληνικό φαινόμενο ή προνόμιο. Και στο εξωτερικό έχει χώρες και ομάδες που δεν κάνουν και πολύ υπομονή. Δηλαδή, να μην το λέμε μόνο για τον Έλληνα φίλαθλο ή οπαδό. Ο χώρος του ποδοσφαίρου ξαφνικά είναι ότι αυτό που βλέπει ο φίλαθλος, ο κόσμος την Κυριακή, πρέπει το θέλει να είναι έτοιμο. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε μια εβδομάδα, ούτε ένα μήνα, ούτε δύο μήνες. Αλλά συνήθως κάτι καλό γίνεται με υπομονή. Επομένως πρέπει να τα βάλουμε κάπου στη μέση τα πράγματα. Σε ακούω έχοντας πλέον, εντάξει, γιατί πλησιάζει και στα 30, έχοντας πλέον μια ποδοσφαιρική ωριμότητα και εσύ, και μου έρχεται στο μυαλό, όποτε βασικά βλέπω το όνομά σου, τότε το μακρινό 2012. Που το 11 βασικά που είχατε κάνει το ξεπέταγμα τότε εσύ, ο Διούδης, ο Αγγελούδης με την ΚΑΠΑ 20 του Άρη και μετά με τον προβιβασμό στην πρώτη ομάδα. Και σε θυμάμαι πάντα με εκείνη την εικόνα και με εκείνο τον γκολ στον Όφη χαρακτηριστικά. Δηλαδή τα χρόνια έχουν περάσει, είναι πολλά πλέον τα χρόνια από τότε. Ακριβώς. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα αυτά. Όπως το λες και εσύ αυτό το πράγμα, δηλαδή όποτε βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, ο κόσμος με θυμάται έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι. Αν και όπως το είπες, δηλαδή φτάνουμε στα 29 και τώρα είναι κάπως. Έχουν περάσει κάποια χρόνια. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, γιατί κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος με έχει συνδυάσει και με την ομάδα, επομένως μόνο χαρά μου αφήνει αυτό το πράγμα. Με τον τρελοπρόμπιερος τότε. Ναι, ακριβώς. Χρειάζεται και λίγο τρέλα το ποδόσφαιρο, επομένως βρήκε και σε εμάς κάποια τρέλα και μας πέταξε μέσα. Γιάννη, είναι για σένα, επειδή τώρα πήγαμε την κουβέντα και στον Άρη, είναι ένα κεφάλαιο που δεν έχει κλείσει, γιατί έχεις βρεθεί κάποιες φορές κοντά στο να επιστρέψει στην ομάδα, νομίζω, και πέρυσι προς Οκτώβριο-Νοέμβρη που είχαν γίνει. Υπήρχε φημολογία, τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες επαφές, κάποιες δικές σου συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν έγινε τελικά. Είναι ένα κεφάλαιο για σένα που δεν έχει κλείσει. Για μένα, όσο παίζω ποδόσφαιρο, δεν θα κλείσει. Ναι. Από τη στιγμή που θα πω ότι σταματώ το ποδόσφαιρο, τότε θα κλείσει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές φτάσαμε στο παραπέντε που λέμε. Ναι. Δύο και τρεις φορές στο παραπέντε. Για κάποιο λόγο δεν έγινε το ρόλο αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Συνεχίζουμε. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να συμβεί. Δεν θα το βρεις αντιμέτωπο τον Άρη. Βασικά παίξατε μια φορά. Παίξατε μια φορά τη φετινή σεζόν. Το Μάτζικ Ζούπολης δεν το δείξανε φέτος. Τότε τον έχεις δει σε μια άλλη κατάσταση προπονητικά. Τώρα υπάρχει μια άλλη κατάσταση, γιατί παρακολουθείς και την ομάδα, την παρακολουθούσες και επί Μάτζιου, την παρακολουθούσες και επί Μπούργκος. Πώς βλέπεις γενικότερα τη φετινή χρονιά του Άρη εσύ, ως παρατηρητής? Για μένα η χρονιά, αν και ξεκίνησε πολύ στραβά, με το μείον 6, θέλω να πω, όχι αγωνιστικά, θέλω να πω ότι ξεκίνησε στραβά εξωαγωνιστικά. Γιατί ο Άρης μέσα στο γήπεδο βγάζει μια ωραία, πώς θα το πω, μια ωραία ενέργεια. Ναι. Μια ομάδα με καλούς παίχτες, δυσκολεύτηκε κάποια στιγμή στον γκολ, πολύ θα έλεγα. Αρκετά, ναι. Αρκετά, ναι. Αλλά σίγουρα με τους παίχτες που έχει και την ποιότητα που έχει, βρήκε τα κουμπιά που λέμε και κατάφερε να ξαναμπεί στην τροχιά που ξεκίνησε τη σεζόν. Και παίρνοντας πίσω τους 6 βαθμούς, σου δίνει και άλλη αυτοπεποίθηση. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί, όταν ξεκινάς ένα πρωτάθλημα με μείον 6, οι βασικοί σου αντίπαλοι σε περνάνε ήδη 6 βαθμούς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίχτες. Και για την ομάδα, αλλά συνήθως για τους παίχτες. Γιατί παίζουν με ένα έξτρα άγχος να καλύψουν αυτό τους 6 βαθμούς.
Παίζει με την πίεση. Δηλαδή, ότι, στην πλάτη, ναι, θεωρώ ναι. ότι αν ο Άρης είχε από την αρχή τους, τους βαθμούς, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα η ομάδα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή... Mm-hmm. Είναι γενική παραδοχή και εσύ ως ποδοσφαιριστής το ξέρεις καλύτερα πώς μπορεί να λειτουργήσει με τέτοια πίεση στον παίχτη και όταν ξεκινάει με την πλάτη στον τοίχο και τρέχει στην ουσία για να καλύψει τη διαφορά και να προλάβει και αυτούς που είναι μπροστά του. Έπαιξε το ρόλο του για να μπει η ομάδα στα play-off. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις διαφορές που σίγουρα υπάρχουν κάποιες και ποιες είναι αυτές στον Άρη του Μάντζιου με τον Άρη του Μπούργος, που βέβαια είναι ένα μήνα ο Αργεντινός. Αν σε τι βαθμό πιστεύεις ότι τον έχει αλλάξει και με ποιους τρόπους τον έχει αλλάξει. Εγώ νομίζω όταν μιλάμε για προπονητή, με τόσο μεγάλο προπονητή όπως είναι και ο κύριος Βουργός, νομίζω ότι έχει έρθει διαβασμένος. Mm-hmm. Οι συνεργάτες του γύρω-γύρω νομίζω ότι του έχουν πει και πρέπει να έχει καταλάβει που έχει έρθει, ότι η ομάδα έχει στόχους, έχει κόσμο, έχει ιστορία και νομίζω ότι κάποια στιγμή το κατάλαβε και ο ίδιος. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Δηλαδή ήρθε και είναι έτοιμο, δηλαδή είναι σαν να παρακολουθήσει την ομάδα χρόνια. Θα έλεγα. Mm-hmm. Τα βρήκε λίγο σκούρα με τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Να σε διακόψω. Σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού τακτικά, δηλαδή και που ο Άρης δεν είχε τόσους χώρους όπως είχε στα προηγούμενα μάτς. Ναι, σίγουρα θα συμφωνώ σε αυτό το πράγμα, αλλά όπως το είπες και εσύ πριν, είναι ένα μήνα ναι. προπονητής στην ομάδα. Ναι. Σίγουρα δεν πρόλαβε να περάσει τα πάντα. Mm-hmm. Αλλά τα μηνύματα και τα πρώτα θετικά δείγματα είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλα. Επομένως. Νομίζω ότι θα δείξει πολλά πράγματα. Και κυρίως το καλοκαίρι και μετά, ναι, που θα έχει σίγουρα και περισσότερο χρόνο. Που θα δουλέψει την ομάδα από την αρχή. Θα έχει χρόνο, θα έχει την ηρεμία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήρθε και με την πλάτη στον τοίχο, έτσι. Ήταν κάπως δύσκολα, αλλά νομίζω ότι όταν είναι ένας προπονητής, και σίγουρα όταν είναι κάποιος καλός προπονητής και έχει τον χρόνο, νομίζω τα αποτελέσματα θα φανούν μέσα εκεί πέρα. Θέλω το σχόλιο σου για την ΑΕ, γιατί την έχει ζήσει εκ των έσω και είναι και για αυτήν μια πολύ δύσκολη χρονιά και περίεργη. Και είναι για να το συνδέσω και με τον Άρη και ο βασικός ανταγωνιστής του Άρη, νομίζω. Και ο Παναθηναϊκός, mm-hmm. βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Άρης και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχουν το προβάδισμα για την τρίτη θέση. Κοιτάξτε, τώρα η ΑΕΚ έχει και αυτή κάποια πίεση. Έως μεγάλη, θα έλεγα. Ακόμα δεν μπορεί να καταλήξει σε κάποιον προπονητή που θα ξέρει ότι είναι το πλάνο του προπονητή και θα ακολουθεί όλη η ομάδα. Γιατί αν αλλάζει πολλούς προπονητές μέσα στη σεζόν και τα λοιπά, νομίζω ότι αποπροσανατολίζονται και οι παίχτες. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω έναν Άρη πιο έτοιμο. Αυτό έχω δει εγώ. Ένα mm-hmm. πιο σίγουρο, θα έλεγα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός, εμένα φέτος, ας πούμε, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή και αυτός είναι κοντά. Τώρα αυτά θα κρυφθούν και σε λεπτομέρειες και στα μεταξύ τους παιχνίδια και το ποιος το θέλει πιο πολύ, έτσι. Δεν έχει τη σταθερότητα όμως ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα μου πεις έχει ΑΕΚ ή ο Άρης. Ναι, απλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Άρης ξεκίνησε με μείον 6 και είναι πάνω τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Αυτό που και είπα, και δηλαδή, ήταν, βασικά ήταν ήδη σιγουριά. Πάνω τον Παναθηναϊκό πριν πάρει τους 6 βαθμούς. Σε κάποιες ναι, περιπτώσεις. Βγάζει ναι. μια πιο μεγάλη σιγουριά, ένα πιο σοβαρό προφίλ, θα έλεγα, mm-hmm. ας πούμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να κερδίσει 3-0 και να χάσει το επόμενο και να βρεθεί πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Η εικόνα στον Άρη, που είναι και η ομάδα από την οποία ξεκίνησες, εγώ θα σου βάλω και γενικά και αρκετές ελληνικές ομάδες, με λίγους Έλληνες ποδοσφαιριστές στις βασικές εντεκάδες, γιατί έχει γίνει και αυτό θέμα το τελευταίο διάστημα. Εσύ πώς το βλέπεις? Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Ναι. Τώρα δεν νομίζω και τον κόσμο, δεν νομίζω να του αρέσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Καλή οι ξένοι, συμφωνώ. Εννοείται ότι πρέπει να έρχονται παίχτες ξένοι που να ανεβάζουν και το επίπεδο της Ελλάδας, έτσι. Ένας καλός ξένος θα τραβήξει και τον Έλληνα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι όταν έχεις έναν ελληνικό κορμό, αλλιώς διαχειρίζεται η ομάδα, οι παίχτες στην ομάδα, δηλαδή σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε ένα δύσκολο momentum, όπως πέρασε και ο Άρης ένα κακό δύσκολο διάστημα. Ναι. Όταν έχεις έναν ελληνικό κορμό που αντιλαμβάνει την κατάσταση και τη σοβαρότητα, ας πούμε, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα 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 πολύ. Ο ξένος είναι ξένος. Μπορεί να έρθει ένας ξένος που να είναι πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, αλλά μπορεί να έρθει και κάποιος ξένος που να μην είναι 100% εδώ πέρα και να σκέφτεται το επόμενο. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει, όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα ελληνικό κορμό, όπως κάνουν άλλες και στα μεγάλα πρωταθλήματα οι ξένες ομάδες. Ναι. Εγώ δεν ξέρω γερμανικές ομάδες που να μην στηρίζονται σε γερμανικό κορμό, ή ισπανικές, ή ιταλικές.
Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό το πράγμα. Κοίτα, για να μην, κοίτα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ, για να μην είμαι άδικος, θα πω ότι υπάρχουν, είναι βέβαια η μειοψηφία κάποιων ξένων που έρχονται και δένονται με τις ομάδες στην Ελλάδα. Το έχεις ζήσει και εσύ, αλλά είναι αυτό που λες εσύ, ότι ο Έλληνας αλλιώς αντιλαμβάνεται τις εύκολες και κυρίως τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν διαφωνώ. Ναι. Είμαι σίγουρο ότι ναι. όταν κάποιος ξένος έρχεται και είναι καλός, ανεβάζει το επίπεδο και της ομάδας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Και... αλλά, νομίζω ότι, αλλά νομίζω ότι ο ξένος, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να δώσει το 100% μέσα σε εισαγωγικά όταν η ομάδα και η μπάλα καίει. Δηλαδή ο Έλληνας θα καταλάβει, θα πιάσει τον παλμό της κερκίδας, την ατμόσφαιρα που επικρατεί, ναι. την πόλη, στη χώρα κτλ. Και νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάτι πιο... το τι σημαίνει για τον κόσμο. Πάθος, και το τι σημαίνει για τον κόσμο και το κλαμπ κάτι, ναι. Ακριβώς, ένα πάθος που μπορεί να, ο ξένος να μην μπορεί να το δώσει. Απλά για να σου κάνω τώρα και τη γέφυρα, υπάρχουν Έλληνες παίχτες και αδικούνται, και αυτό που γίνεται στις ομάδες με την έλλειψη Ελλήνων ποδοσφαιριστών, σε τι βαθμό επηρεάζει και την εθνική, που την βλέπουμε πλέον σε μια νέα κατάσταση και την έχει ζήσει και εσύ την εθνική και την βλέπεις και εσύ τώρα με ένα νέο προπονητή? Εγώ πιστεύω σαφώς πως υπάρχουν παίχτες Έλληνες που αδικούνται, βέβαια. Ναι. Νομίζω πως ξεκάθαρο, δηλαδή. Νομίζω πως ναι, έχει παίχτες που είναι Έλληνες που αδικούνται. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τώρα από ποια ομάδα να πιάσει. Δηλαδή, όποια ομάδα και αν πάει στραβά, ο Έλληνας φταίει πάντα. Δηλαδή, αν το δείτε, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι το πιο εύκολο θύμα σε σχέση με τον ξένο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω πως ναι. Και σε όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι, δηλαδή, από την πιο μεγάλη στην πιο μικρή. Αυτό. Ναι. Και... και με πολλά παραδείγματα, δηλαδή δεν είναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι, άμα το ψάξετε, δηλαδή σε κάποια ομάδα πάντα θα φταίει κάποιος Έλληνας. Δύσκολα θα φταίει ένας ξένος μπροστά. Και γι' αυτό το λέω ότι οι ελληνικές ομάδες πρέπει να έχουν ελληνικό κορμό, να στηρίζεται, γιατί καταλαβαίνει πιο πολύ την ομάδα, τη φανέλα, νομίζω ότι νιώθει πιο πολύ. Φταίει για την πτωτική πορεία της εθνικής και αυτά τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε και το δικό σου σχόλιο τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο είδες, αλλά βλέπεις και την εθνική, την έχει ζήσει και εκ των έσω με τον Κουστάβο Πογιέτ πλέον. Μια νέα κατάσταση. Φταίει. Κοιτάξτε, υπάρχουν παίχτες πολλοί που παίζουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πλέον. Ναι. Νομίζω ότι οι δικαιολογίες για την εθνική ομάδα πρέπει να σταματήσουν. Είτε δεν φταίει ο παίχτης, φταίει ο προπονητής, φταίει η ομάδα που δεν. Δεν παίζει ο Έλληνας. Νομίζω ότι οι δικαιολογίες φτάνει, χορτάσαμε που λέμε όλοι. Ναι. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης και πρέπει να έρχονται τα αποτελέσματα και οι διακρίσεις. Δηλαδή, ό,τι χτίστηκαν τόσα χρόνια, σίγουρα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του Έλληνα φιλάθλου στην εθνική ομάδα, αλλά με το να την απαξιώνουμε και να βρίζουμε παίχτες κτλ., νομίζω ότι δεν βοηθάει. Η στήριξη βοηθάει και η πίστη στους παίχτες στο να βγει το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος πάντως δεν την έχει πολύ. Δεν έχει αγκαλιάσει σταθερά την εθνική ομάδα, νομίζω. Εγώ θα κάνω και μια παρατήρηση. Ναι. Ο κόσμος δεν στήριζε και την εθνική ομάδα. Την ομάδα πήγαινε από Μουντιάλ σε Γιούρο και από Γιούρο σε Μουντιάλ. Ναι. Καθώς έλεγε δεν παίζουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο και κερδίζουμε απλά με 1-0. Ναι. Νομίζω ότι η δικαιολογία πάντα θα βρίσκεται. Το μόνο που έχει να κάνει η εθνική ομάδα είναι να κλείσει τα αυτιά γύρω-γύρω και να επικεντρωθεί στο στόχο της και στα του γηπέδου μόνο. Να δούμε. εσύ τον Πογιέτ τον έχεις προλάβει στην ΑΕΚ, όχι? Όχι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει και η εθνική. Υπομονή σας. Γιάννη, πώς είναι η περιπέτεια με τον Απόλλωνα? Ορίστε, να άκουσα, συγγνώμη. Όχι, για την. Κλείνοντας να το πούμε. Εντάξει, είναι γνωστό βέβαια για τον Γιάννη και τον Απόλλωνα. Ένα πολύ μικρό σχόλιο, αν μπορείς. Ένα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί ξέρουμε ότι έχεις και δουλειά τώρα. Για την επιστροφή σου στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα εμείς με τον Απόλλωνα εδώ πέρα θα παλέψουμε να κάνουμε όσες πιθανότητες υπάρχουν. Σίγουρα δικήσαμε πολύ τους εαυτούς μας, γιατί το υλικό και η ομάδα δεν είναι για αυτή τη θέση. Όσοι υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, ελπίζουμε. Και θα δίνουμε το 100%. Γιάννη, μας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε υγεία. Και θα περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε τα επόμενα χρόνια αν το κεφάλαιο θα κλείσει όπως θες εσύ ή όχι.